Για όσους δεν έχουν δει και θα δούμε και πλάνα, ο Μαυρίδης είχε πάει πριν 2 χρόνια στις οντισιόν του X Factor. Απόψε έχουμε X Factor το βράδυ στις 9. Πριν 2 χρόνια, ακριβώς επειδή είχε πολύ περισσότερα κιλά, μεσολάβησαν 2 χρόνια, έκανε μια προσπάθεια και ήρθε ένας καινούριος άνθρωπος. 50 κιλά. Να μας τα εξηγήσει ο κύριος Γαβρίλης, ο Τίτης Γαβρίλης, ο οποίος είναι χειρουργός ειδικευμένος στην παχυσαρκία. Ναι, γιατί μπορεί. Καλημέρα, κύριε Γαβρίλη. Καλημέρα. Μπορεί εσύ να το κάνεις με τη δύναμη της θέλησης. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Και ψάχνουν και άλλους τρόπους, ιατρικούς. Είναι σημαντικό αυτό που κατάφερε, είναι πολύ δύσκολο. Δεδομένου ότι όταν παίρνουμε κιλά δεν αλλάζει μόνο εξωτερική εμφάνιση, αλλάζει και εσωτερική. Δηλαδή το στομάχι είναι μεγαλύτερο από το κανονικό, από το φυσιολογικό, το έντερο μεγαλύτερο και απορροφάει περισσότερο. Και ο οργανισμός εγκρίνει μια ορμόνη, την γκρελίνη, που προκαλεί περισσότερη πείνα. Περισσότερη πείνα. Α, αυτό το βουλυνία. Νιώθουμε και υπέρβαροι, όχι μόνο αντάσταση. Όλοι το νιώθουν. Ακόμα και οι αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό και αθλούνται πολύ, επειδή μεγαλώνει το στομάχι, όταν σταματήσουν τον αθλητισμό, παίρνουν κιλά. Να, εσύ, Μαυρί, και το παλέμησες με τη δύναμη της θέλησης, δηλαδή με δίαιτα μόνο. Ναι. Αυτό το για τις επεμβάσεις κλπ. Θεώρησα ότι πρέπει να είσαι και σε μια ηλικία, ας πούμε. Αυτό. Θεωρώ. Για να κάνεις... Είναι σημαντικό, βέβαια. Χωρίς να είμαι αρνητικός στις προβλέψεις, δεν το έχει λύσει πλήρως το πρόβλημα, αν δεν περάσουν αρκετά χρόνια. Θα πρέπει να σταθεροποιηθεί. Θα πρέπει το στομάχι να μικρύνει από μόνο του, το έντερο να επανέλθουν όλα στα φυσιολογικά. Αλλιώς κινδυνεύει να ξαναπάρει. Θέλει πολύ προσοχή. Ναι, είναι πολύ πιο δύσκολο να διατηρήσει. Νομίζω βέβαια ότι είναι λίγο από τον. Που τον είδα έξω. Κύριε Γαβρίλη, επειδή ταξιδεύσαμε χθες, γιατί πολλές απορίες και το φίλο του θεατρού στο διαδίκτυο και όχι μόνο, φτάσαμε λίγο στην περίπτωσή σας που θεωρείστε ξεχωριστός και ειδικευμένος, θα ήθελα με τη δική σας σκέψη γιατρική. Σήμερα τι μπορούμε να κάνουμε άμεσα. Κοιτάξτε, η παχυσαρκία είναι ένα πρόβλημα που ακουμπάει όλους τους ανθρώπους. Και την Κυριακή έχουμε και την Παγκόσμια ημέρα, έτσι. Ναι. Και είναι και αφορμή με το Μαυρίκιο. Είναι μία νόση η οποία ακουμπάει τους πάντες, δηλαδή και τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας. Σήμερα μπορεί να είναι αδύνατη. Είναι νόσος. Όταν πάρει αυτά τα χαρακτηριστικά με τα εσωτερικά όργανα, γίνεται νόσος. Επομένως, μπορεί να δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αδύνατος, πάει πολύ καλά, του τυχαίνουν μερικές ατυχίες, έχει δυσκολίες, έχει στρες, αυτός μπορεί να αρχίσει να παίρνει κιλά. Και επομένως να εμπλακεί στην νόσο. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο απλώς το συζητάμε για τους άλλους. Εγώ νομίζω ότι η Νανά ρωτάει κάτι που αισθανόμαστε όλοι. Νόσος γίνεται φυσικά να πάρεις πάρα πολλά κιλά, κάνεις κακό στην υγεία. Βέβαια. Είναι και γονίδιο το ότι έχεις τάση να παχαίνεις. Γιατί εγώ δεν μπορώ να σταματήσω, ας πούμε, είμαι λιχούδης, για παράδειγμα. Μάλλον δεν τον νοιάζει το φαγητό. Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει γονίδια. Είναι τα μεσογειακά γονίδια και της Ανατολής. Πράγματι, τα γονίδια είναι σημαντικά. Και γι' αυτό βλέπεις ότι τα ποσοστά παχυσαρκίας διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Και πώς εξηγείται όμως το γεγονός ότι βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο να είναι υπέρβαροι όσο περνάνε τα χρόνια. Δηλαδή η παιδική παχυσαρκία έχει αυξηθεί. Ναι, ο τρόπος ζωής, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, είναι αρνητικός. Είναι εχθρικός. Δηλαδή έχει περισσότερο στρες. Το στρες προκαλεί βουλιμία και χαμηλές καύσεις. Έχει λιγότερη κίνηση. Η Αθήνα είναι αφιλόξενη. Δεν υπάρχει ποδήλατο, δεν υπάρχει όλα τα γνωστά τα οποία υπάρχουν. Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, όλα αυτά που ξέρουμε. Επίσης και το φαγητό έχει αλλάξει, είναι τροποποιημένο. Αυτό είναι γρήγορο φαγητό. Ναι, δηλαδή αυτό που κάνετε εσείς που παρακολούθησε λίγο την εκπομπή που. Χλαπακιάσαμε απευθείας. Χλαπακιάσαμε το μόνο. Δεν εννοώ αυτό. Αλλά το ότι μαγειρεύουν εδώ και δείχνουν αυτή την τάση είναι το πιο σημαντικό. Αυτό κρατάει λίγο την Ελλάδα. Αν μαγειρεύουμε και δεν τρώμε έτσι, υπάρχει κουζίνα, σπίτι, οικογένεια. Αυτό λέτε. Οικογένεια, το τραπέζι. Αν μεταφερθεί όλο στο πρόχειρο φαγητό, ακόμα και το πρόχειρο γλυκό, κάτι που έχει γίνει και στην Αμερική, θα είναι εκρηκτικό τραπέζι. Γιατρέ, από αυτά που κυκλοφορούν και ακούμε, μπαλονάκια, δακτύλιο, δεν τα ξέρω και πολύ καλά. Α μην πούμε στα. Τι είναι πιο ανέμακτο και εύκολο για κάποιον. Δεν υπάρχει ανέμακτο. Τα χειρουργεία δεν είναι κομμωτήρια. Είναι χειρουργικές επεμβάσεις. Είστε πάρα πολύ ειλικρινείς. Ειλικρινείς και αυτοί. Μπράβο. Δηλαδή όλες οι επεμβάσεις θα πρέπει να γίνουν με ενδείξεις και με... Αναλόγως στην περίπτωση. Ναι, μπράβο. Και θα πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία γιατρού και ασθενή και είναι κατάλληλη περίπτωση για να εφαρμοστεί κάποια τεχνική. Δηλαδή έχει κάποιος που έχει 8 κιλά παραπάνω ή 7 να μπει χειρουργείο. Θα μιλήσει με τον οικογενειακό του γιατρό, υπάρχουν και άλλες λύσεις, υπάρχει και ένα φάρμακο που και κάποια κίνηση κτλ. Πριν φτάσουν στο χειρουργείο είναι σημαντικό να έχουμε την πρόληψη. Εντάξει, εγώ έρχομαι στο γραφείο σας. Βλέπω ο Σωτήρης Γαβρίλ, χειρουργός, ειδικός στην παχυσαρκία. Παθολόγος. Μπαίνω μέσα και σας λέω, ξέρετε, είμαι 30 κιλά υπέρβαρος. Τι να κάνω. Κοιτάξτε, σε πρώτη φάση θα πρέπει να. Γίνεται μια συνέντευξη στην αρχή. Ναι. Καταλαβαίνετε το χαρακτήρα μου. Ακριβώς. Βέβαια, αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα συνεργαστεί, δηλαδή φαίνεται καλύτερα, θα πάει πιο γρήγορα στο χειρουργείο.
Είναι σημαντικό δηλαδή τη διάθεση και, που έχει ο ασθενής. Παράδειγμα, εδώ, δηλαδή, ένας, διάθεση, αν αυτά τα κιλά τα είχε ένας άλλος άνθρωπος, θα χρειαζόταν ενδεχομένως το μανίκι, το σλίβ. Αυτός ο άνθρωπος στόλισε σχεδόν μόνος του. Είναι ο παράγοντας, η διάθεση του ανθρώπου είναι πολύ σημαντικός. Ακόμα και αν κάνει το χειρουργείο. Μάλιστα. Γιατί και μπορεί να κάνει ένα χειρουργείο, ας πούμε, το δακτύλιο και να πάρει ξανά πάρει κιλά, ενώ ένας άλλος να πάει πάρα πολύ καλά. Δεν σημαίνει ότι επειδή έκανε το χειρουργείο έλυσε το πρόβλημα. Bon. Ωραία, ιδιαίτερα επειδή έρχεται η μέρα αυτή την Κυριακή του Σαββατοκύριακου, ξεφεύγουμε, κρατιόμαστε λιγάκι, προσέχουμε τον εαυτό μας. Καλό καλούμε, επειδή προκύπτουν ερωτήματα τηλεθεατών, σε δεύτερη έτσι, ευκαιρία να τα ξαναπούμε και να απαντάμε ένα προς ένα τα ερωτήματα. Θα μας κάνετε χάρη κάποια στιγμή. Ωραία, επειδή λείπει η Ανθή η Βουλγαρία, σας παρακαλώ, δώστε μας φουλ εικόνα, να δούμε πού είναι η Ανθή, σε φουλ εικόνα. Πού είναι, πού έχει πάει η Ανθή, πού είναι, πού είναι. Καλημέρα σας.